Εντάξει, καταρχήν ξέρουμε όλοι ότι για μας είναι μεγάλη απώλεια ο Ιωάννης. Μόνο και μόνο η παρουσία του αλλάζει όλο το πρεστίζ της ομάδας και γενικά όλο το στυλ γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικό. Από εκεί και πέρα πρέπει να συγκεντρωθούμε. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό παιχνίδι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε στο 100% της συγκέντρωσης αν θέλουμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λόρεντα, τι κρατάτε από εκείνο το παιχνίδι στη Βαρκελόνη όπου παίξατε πραγματικά καλά, παίξατε για πολλούς απροσδόκητα καλά, αλλά για έναν επαγγελματία παίκτη το καλά δεν αρκεί αν φύγεις και έχεις την πλάτη μια ήττα. Γλυκό παίκτη γεύση, αλλά μετά από μια εβδομάδα που έχει κάτι λίγο το συνέστημα, πώς το σκέφτεσαι, τι θέλεις να κρατήσεις, να ξαναδείς αύριο το Αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι την ενέργεια στην άμυνα και τις καλές στιγμές που είχαμε στην επίθεση όσον αφορά την ομαδικότητά μας. Αλλά από εκεί και πέρα το μάτς με την Μπαρτσελόνα έχει περάσει, δεν έχει σημασία τι έχει γίνει. Σίγουρα δείξαμε κάποια στοιχεία, όπως είπες, που ήταν στη θετική κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ κοντή μνήμη στην Ευρωλίγκα αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Και αύριο είναι μια καλή ευκαιρία να το αποδείξουμε αυτό, να ξεκινήσουμε από το 0 και να χτίσουμε το παιχνίδι από την αρχή κατοχή. Και έρχεται μια Φενέρη η οποία είναι στο 2-2, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να είναι σε θετικό ρεκόρ. Είχα ένα μάτσο στον πόντο, είχα ένα μάτσο με θετική ανατροπή του Ζάγκερ, τα νερά έμεινα με την ενέργεια. Περίμενε να δει. Και αυτή είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, λίγο δίκη στην Ευρωλίγκα. Παρόλο τι αλλαγέ που έχουν γίνει, νομίζω ότι συνεχίζει να δείχνει πρωταγωνιστικό έτσι πρόσωπο στην Ευρωλίγκα και ξέρουμε όλοι ότι έχει παίχτες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από μεγάλα μάτς και όπως φαίνεται είναι αρκετά έτοιμοι για το επίπεδο έτσι που έχουν βρεθεί μαζί και για το χρονικό διάστημα που δουλεύουν μαζί. Οπότε προφανώς έχουν καδυναμίες τις οποίες θέλουμε να χτυπήσουμε στη δική μας επίθεση. Όπως είπα, δεν είναι ένας αγώνας σπριντ 100 μέτρων, είναι ένας μαραθώνος και πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι από την αρχή ως το τέλος. Λοιπόν, θυμάμαι ένα Λεωνίδα Κασελάκη να βγαίνει ο πιο βελτιωμένος παίκτης του Basket League. Μια ζωή πριν φαίνεται με την πτυχία, από τότε δεν έχει σταματήσει να δουλεύει και τώρα έρχεται η διαδρομή. Και θα περίμενε κανείς ότι θα ήσουν πιο ψαρωμένο το παιδί σε αυτήν την έκταση, αλλά εμφανίζεται στην Βαρκελόνη χωρίς να έχει πετύχει καλά και βάζει 3-3 βολές όταν η μπάλα ζυγίζει 100 ευρώ. Πώς νιώθεις? Εντάξει, σίγουρα είναι το υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κακά τα ψέματα. Είναι οι κορυφαίοι παίκτες, οι κορυφαίες ομάδες, οι κορυφαίοι προπονητές. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνω. Δεν ούτε βάζω περισσότερο βάρος στον εαυτό μου, ούτε έχω μια έλλειψη αυτοπεποίθησης επειδή δεν είχα ξαναπαίξει στην Ευρωλίγκα. Μπάσκετ έχω ξαναπαίξει, σε υψηλό επίπεδο και στην Ευρώπη. Οπότε ξέρω τι μου ζητάει ο προπονητής, ξέρω τι ζητάει η ομάδα μου. Οπότε αυτό μόνο που έχω να κάνω είναι να μπαίνω μέσα 100% συγκεντρωμένος και να το κάνω. Είτε αυτό είναι για ένα λεπτό, είτε για περισσότερο.